Με έβγαζε έτσι φουλ, ξέρεις, έξω ακριβά, τέτοια ξενοδοχεία. Δεν γούσταρες καθόλου. Καθόλου, καθόλου, το καθόμουν το ζόρι. Πάρτα, μωρή, πάρτα. Έχει πάθει αυτός, ρε. Είμαστε, ρε. Στη Θεσσαλονίκη. Καρδίτσα! Yeah. Στο κανάλι Jump Cut. Πριν ξεκινήσει το βίντεο, 500 like θέλω. Ευχαριστούμε τον Jump Cut και όλους τους creators εδώ πέρα. Μας εμπιστεύτηκαν. Μας εμπιστεύτηκαν. Μας δώσανε ένα σπίτι. Μας δώσανε την αγκαλιά τους απλόχερα. Μας βρίζανε. Ποιος έβριζε, ρε. Τα έκανε σχέση. Μόνο για τα λεφτά. Όπα, ρε. Εγώ αν είχα φτάσει σε δύσκολα μπορεί και να το έκανα, bro. Δεν ξέρω. Θα το έκανε. Πάμε να δούμε τι θα μας πούνε. Δεν θες να ζήσεις φτωχός. Πάμε να δούμε τι θα μας πούνε. Ποιος θέλει να ζήσει φτωχός. Να δούμε τι θα μας πούνε. Πάμε να δούμε τι θα μας πούνε. Παίζει ρόλο να είναι όμορφος. Ωραίος κούκλος, ρε. Και φτωχός όμως. Χάλια το παιδί. Φτωχός. Ή να είναι full πλούσιος αλλά κακάσχημος. Δεν μπορώ να κάνω με κάποιον σχέση που να είναι σαν γάμο το κερατό μου και να έχει χρήματα. Τι να το κάνω. Μπορώ να το κάνω και μόνη μου. Να γίνω sugar daddy του εαυτού μου. Η άλλη είναι full ωραία, πανέμορφη, ρε. Just Galba vibes. Αλλά δεν έχει ούτε ένα ευρώ και σου ζητάει λεφτά για να βγείτε. Δηλαδή πρέπει να την πάρει βόλτα με τα μάξι, ξέρει τέτοια. Ή μία που να είναι όχι εμφανίσιμη. Να αλλά μην βλέπετε. Πληρώνει τα πάντα. Εγώ εκτιμώ τη sugar mommy. Τα γούσταρα ξέρω εγώ. Μια και δεν έχω και ούτε φράγκο πάνω μου, δηλαδή. Σούγκαρ μάμι, ρε φίλε, ναι. Μάμι. Αγόρι μου που βολτάρει. Παραλία, παραλία. Και πες ότι έρχεται μια τύπισσα στην παραλία που δεν σου αρέσει πολύ εμφανισιακά, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει χρήματα. Και ότι θα σε εξασφαλίσει για τα επόμενα 5 χρόνια. Πώς προσεγγίζεις αυτή την κατάσταση. Εννοείς ότι δεν θα βλέπετε τελείως. Δεν θα είναι η γυναίκα της ζωής σου. Από το 1 στο 10 πόσο. 4. Αλλά ταυτόχρονα μετά από 5 λεπτά και έχεις να επιλέξεις τώρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο. Σκάει το top του δικού σου γούστου, ρε φίλε. Αλλά δεν έχει λεφτά. Καταλαβαίνεις πως δεν έχει λεφτά. Είναι λίγο πιο χύμα, ρε. Πάμε στο top, στο top. Προτιμάς η άλλη να είναι όμορφη ή να έχει λεφτά, ρε φίλε. Για να κάνεις κάτι μαζί της. Ξέρω, θα βρω εγώ λεφτά. Σκέψου ότι η άλλη που θα έχει χρήμα, αλλά είναι άσχημη, θα σου εξασφαλίσει όλο στο μέλλον, φίλε. Πάλι επιλέγω αυτή που είναι όμορφη. Όμορφη, αλλά ζητάει λεφτά, κατάλαβες, δίνεις. Αν ήταν gold digger, τότε δεν θα πάω, εντάξει, δεν είμαι βλάκας. Παίζει ρόλο για να κάνεις σχέση με κάποιον ή κάποια να έχει χρήματα ή να είναι όμορφος. Άμα έχεις λεφτά, ρε φίλε, μα θες και μπαλέτο, έλεγε εμένα ο παππούς μου. Τι σου προσφέρει το χρήμα. Τα πάντα. Καταρχάς πας σε ένα πλαστικό που είναι και της μόδας τώρα. Έχεις δει κάποιον φίλο σου που είχε χρήμα να μπορεί να ρίχνει πιο εύκολα ή να τις κρατάει σε σχέση. Ενώ ήταν άσχημο, α πούμε. Λογικό δεν είναι, γιατί ξέρεις τι όλες πλέον θέλουν το sugar daddy τους. Θα προτιμούσες να κάνεις κάτι με κάποιον σχέση όμως, έτσι. Με έναν όμορφο που δεν έχει μία και θα σου ζητάει για λεφτά ή με έναν που είναι full άσχημος, αλλά είναι sugar daddy, δηλαδή ξέρεις, αστάσεις, έχει ό,τι θες τώρα. Αυτός καλό. Δεν ξέρουμε τίποτα. Μπορεί και να μην κάνει ό,τι κάνει, αλλά πρέπει να σκουστεί, έτσι. Άντε θα πω τον όμορφο, θα πω τον όμορφο. Τον όμορφο. Άμα δεν σκαμπώνει, ρε φίλε, τι να τον κάνεις. Αφού είναι άσχημος ο άλλος. Ναι, αλλά να είναι καλός ο ρε φίλε, εντάξει, τα λεφτά εννοείται. Προτιμάς η άλλη ή ο άλλος να είναι φουλ όμορφος, αλλά με μηδέν λεφτά και να πρέπει να πληρώνεις πάντα εσύ. Ή όχι και εμφανίσιμος, αλλά με πάρα πολλά χρήματα να είναι sugar daddy. Α, όχι, το πρώτο. Τα έκανε σχέση για τα λεφτά. Μόνο. Μόνο, ας. Ένα sugar daddy δηλαδή να μπορεί να στα δώσει όλα για όσο θες εσύ. Όχι. Κοιτά εμφάνιση αρχικά, οπότε. Εμφάνιση ή χαρακτήρας. Το πρώτο πράγμα που θα δεις είναι η εμφάνιση. Πρώτα εμφάνιση κοιτάω και μετά το χαρακτήρα. Αλλά τα πληρώνεις εσύ, έτσι. Εσύ όλα τα φράγκα τα δίνεις, έτσι. Πετάς μαρούλι λοιπόν στον αέρα. Τι πετάει. Δηλαδή, money dropping, έτσι. Πάρτα, μωρή, πάρτα. Τι έχει πάθει αυτός, ρε. Είμαι της άποψης ότι οι σχέσεις πρέπει να είναι αμοιβές και να στηρίζονται στο συνέστημα. Θα προτιμούσα μια κοπέλα που να μου αρέσει εμφανισιακά. Να υστερεί στην οικονομική της κατάστασης. Ένας τύπος που σου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχει ούτε ένα ευρώ. Δεν έχει αμάξι, μένει με τους γονείς του, δεν έχει ένα σπίτι. Ή δεν σου αρέσει καθόλου, αλλά έχει πολλά λεφτά, σου κάνει ό,τι θες, πάει όπου θες. Πιστεύω θα διάλεγα αυτόν που μου αρέσει. Εσύ, τι θα διάλεγες. Όμορφος φτωχός, γιατί θα είχα εγώ λεφτά. Σε αυτό το σημείο διακόπτουμε την ηρωή του προγράμματό μας για να σας μιλήσουμε για τη Freedom 24. Η οποία τι είναι, Ιάσονα. Μέσα από το link της περιγραφής μπορείς να πάρεις μια δωρεάν μετοχή αξίας έως και 1000 δολάρια. Η οποία είναι η Tesla και άλλες μεγάλες εταιρείες χρηματιστηρίου. Κάνεις κλικ στο link της περιγραφής. Πρέπει να είσαι πάνω από 25. Ευχαριστούμε και τους Financial Greeks γιατί μέσω αυτών παίρνουν αυτή τη χορηγία. Ξέχασα να σου πω κάτι. Και σε σένα. Μηδέν commission σε κάθε συναλλαγή. Όταν αγοράζεις και όταν πουλάς μια μετοχή είναι τζάμπα. Δεν σε χρεώνει δεν τίποτα. Κρατάει, ρε, παιδί. Παλιότερα κρατούσε, ρε φίλε, και κρατούσε πολλά. 3-4 ευρώ. Πάτε το link στην περιγραφή για να μάθεις περισσότερα. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Τα λεφτά, ε. Ναι, προφανώς. Γιατί δεν θα βγαίνουμε. Δεν είμαι σπίτι, θα καθόμαστε. Έχεις κάνει ποτέ κάτι με κάποιον για να τον εκμεταλλευτείς. Ναι. Τι εκμεταλλεύτηκες δηλαδή. Με έβγαζε έτσι φουλ, ξέρεις, έξω ακριβά, τέτοια ξενοδοχεία. Δεν γούσταρες εσύ καθόλου.
Καθόλου. Το καθόμουν το ζόρι. Κοίτα, αυτό είναι αναλόγως. Άμα αυτή που δεν έχει μία είναι εργατική και τέτοια, θα είναι πολύ καλή. Θα είναι και όμορφη και εργατική κοπέλα και θα τα βγάλουμε άκρη. Να μην είμαι ούτε εγώ sugar daddy, αλλά ούτε. Sugar mommy. Και από τις δύο πλευρές να υπάρχει προσπάθεια. Για πες ρε Παναγιώτη και Κώστα. Γιώργος. Τι συμβουλή θα δίνατε στα παιδιά ως προς το θέμα που συζητήσαμε. Εγώ πιστεύω είναι χαρακτήρας, φίλε, αντικειμενικά. Αλλά εντάξει, δεν λέει και να κερνάς για πάντα. Αλλά φαντάζομαι ότι άλλα είναι φυσιολογική κοπέλα, δεν το θέλει να το κάνει. Δεν το δέχεται μονίμως. Όμορφος ή με λεφτά. Αλήθεια, με λεφτά. Ωραία, να είναι τώρα φτωχός και να τα πληρώνω εγώ και να είναι και ωραίος. Εμφάνιση, λεφτά, χαρακτήρας. Βάλτε μου σε μία σειρά. Εμφάνιση, χαρακτήρας, λεφτά. Δηλαδή ο άλλος είναι κούκλος, αλλά σου βγάζει την Παναγία στη σχέση. Ότι στην πορεία, άμα δεν ταιριάζει με τον άλλο σε χαρακτήρα, μένεις ακόμα επειδή είναι πολύ ωραίος. Θέλεις ένα balance αυτά τα τρία, να φανταστώ. Δεν θέλει λίγο απ' όλα. Αλλά πες ότι δεν υπάρχει κάτι λίγο απ' όλα σε αυτή τη φάση και υπάρχει υστερεί κάποιο. Τι θες να υστερεί. Ή τα λεφτά ή εμφάνιση. Δηλαδή δεν προτιμούσε, ρε φίλε, να είναι για σχέση τώρα. Η άλλη να είναι όμορφη ή να έχει χρήματα. Όταν ήμουν πιο μικρός, μπορούσα να το βλέπα το λίγο. Για σχέση μπορούσα να το βλέπα λίγο το οικονομικό. Τώρα που έχω μεγαλώσει και έχω βρει λίγο την ιδέα, γιατί έχω περάσει στα 30, οι γυναίκες πιο πολύ ψάχνουν το πατροπαράδοτο άντρα. Τα θέλουν όλα δικά τους πλέον οι γυναίκες. Αυτό έχω καταλάβει. Ψάχνουν έναν παραδοσιακό άντρα, αλλά αυτές δεν θέλουν να είναι παραδοσιακές. Πιστεύεις ότι οι σχέσεις πλέον βασίζονται στο συνέστημα ή στην τσέπη. Στην τσέπη. Προτιμάς η άλλη να έχει πολλά χρήματα ή να είναι όμορφη, πολύ όμορφη. Εννοείται, sugar mommy, 50 χρονών. Παίρνει με το αμαξάκι τη και εσύ απλά να είσαι δίπλα το παιδάκι τη. Να γούστα, αλλά... Εννοείται, φίλε. Στις μέρες μας τι πιστεύεις την κυριαρχία. Είναι αναλόγως στους χαρακτήρες και αυτά, αλλά πιστεύω ότι πολλές γυναίκες, χωρίς να θέλω να τις προσβάλλω, κοιτάζουν τα χρήματα. Έχω φίλο με πολλά λεφτά. Εντάξει, μέτριο αναστήματος και μέτρια ομορφιά, ο οποίο ρίχνει τις γκόμενες λόγω λεφτών. Αυτό το ξέρει όμως ότι γίνεται και λόγω αυτού. Ναι, το ξέρει, φαντάζομαι. Δεν πιστεύω να έχει τόσο αυταπάτες. Πώς γίνεται η πρώτη κίνησή του, τον έχει πιάσει να κάνει, δηλαδή να βρίσκει μια κοπέλα. Ξέρεις, και... αυτά τα καγκούρικα με τα σφινάκια και τα. Φέρνει το μπουκάλι στο τραπέζι και πέτα. Πώς συνεχίζει, ας πούμε. Αναλόγως την κοπέλα, η κοπέλα θα. Θα βγάλει το πορτοφόλι, κατάλαβες. Τώρα. Καντάτη δεν είχες ποτέ. Μου αρέσουν οι μικρότεροι. Πόσο είσαι? 21. Έναν 19. Εσύ, sugar mommy, είχες ποτέ? Θα ήθελες να έχεις? Ένα καλοκαίρι στη Μύκονο δεν θα έλεγα όχι. Έχεις μπει σε situation να πληρώνεις εσύ συνέχεια και να είσαι σε φάση. Κάπου ρε, κάτσε ρε. Κάνε την κίνηση τουλάχιστον. Έχω μπει σε αυτή την κατάσταση, αλλά μόνο για ένα βράδυ. Πόσες ώρες? Πολλές ώρες, ρε φίλε. Ναι, αλλά μετά δεν ξανασχολήθηκα με την τύψα γιατί κατάλαβα ότι ήθελε μόνο αυτό και με στράβωσε. Εγώ δεν έχω θέμα να βάλω και το πρώτο ποτάκι και μετά και έτσι, αλλά ναι. Κάνε έστω την κίνηση, ρε φίλε. Η τύψα μου είπε, μπορείς να πας να πληρώσεις. Εσύ προέχεις υπάρξει αυτή την κατάσταση? Όχι, ρε φίλε, γιατί είμαι πολύ επιλεκτικός. Εσύ δηλαδή θα έβγαινες με κάποιον που ήταν ωραίος, αλλά για δεν είχε μία. Δεν έχει να σε βγάλει και πρέπει να τα πληρώνεις εσύ. Θα έβγαινες με αυτόν δηλαδή. Ναι, άμα μου άρεσε πολύ ο άλλος. Έχεις κεράσει δηλαδή? Όχι. Αφού λέει μαλακίες, γι' αυτό τσαντίζομαι. Εσένα σε πείθει, ρε μπρο. Όχι, δεν με πείθει. Εσένα σε πείθει. Αφού με ξέρεις. Με παίρνει τηλέφωνο. Έχεις κάνει ποτέ κάτι με κάποιον επειδή είχε λεφτά? Όχι. Υπάρχει κάποιο στο στόχαστρό σου αυτή τη στιγμή? Όχι, αλλά επειδή δουλεύω βράδυ υποδοχές, ξέρεις τώρα εκεί πέρα μέσα. Παίζει ρόλο η εμφάνισή σου τώρα που είναι λίγο πιο προσεγμένη, ώστε να γουστάρει άλλη λίγο παραπάνω, ή άμα σκάσει σαν εμένα τον κατσαπλιά, α πούμε, εγώ έχω περισσότερες πιθανότητες να ρίξω κάποια. Άμα είσαι εμφανίσιμος, ναι. Είσαι εμφανίσιμος, αλλά το look σε ανεβάζει ένα level παραπάνω, πιστεύω. Η προσωπικότητα. Και η προσωπικότητα. Θα έκανε κάτι με κάποιον μόνο και μόνο επειδή είναι όμορφο, χωρίς λεφτά και εμένα να μα είναι άσχημο. Full. Με full λεφτά. Με ποιον θα έκανε πιο εύκολα σχέση? Ο εμφανίσιμος. Αλλά αν με κέρδιζε, είχε τον τρόπο, είχε τα. Λεφτά. Δίνεις έτσι. Όμορφη χαρακτήρας. Είναι ανάλογα τις περιστάσεις τώρα. Φάνηση. Είναι άλλες 100 χαρακτήρα. Ναι, βεβαίως. Σε έχουν εκμεταλλευτεί τώρα... εσένα για λεφτά ποτέ? Όχι, δεν είχα ποτέ. Έχω γνωστό φιλέ που είναι το παιδί, είναι ένα 50. Έχει θέμα κινητικό, αλλά ο πατέρας του έχει άπειρα λεφτά. Και δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος του, πιστεύεις ότι. Όχι, το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει, δεν χαζός. Το μπορεί και το κάνει. Είχες ποτέ την ευκαιρία, δηλαδή πέρασε από το χέρι σου, ρε παιδί μου, να έρθει κάποιος άντρας που να μην είναι και τόσο ωραία εμφανισιακά, αλλά να έχει φουλ λεφτά και να θέλει να σε κρατήσει πολύ. Ναι. Να σου στέλνει τέρμα μηνύματα, ναι, πέρα από τα μηνύματα, δεν ήταν μόνο τα μηνύματα. Η δωροδοκία, ρε φίλε, του δώρα, λουλούδια, τέτοια. Ήταν πολύ πρίχτης, ρε φίλε. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι αυτό του. Να βλέπεις ότι δεν ανταποκρίνομαι και να στέλνει συνέχεια, να στέλνει δώρα, λουλούδια. Άμα οι άλλοι δηλαδή δεν πλήρωνε και ήθελες να μην πληρώσει το καφέ, τι θα τη έλεγε? Πλήρωσε το. Τον πρώτο καφέ εννοεί. Εντάξει, εκεί, οκ. Στον πρώτο καφέ θα το καταλάβει άμα. Τον πρώτο δεν κερνά. Στον πρώτο κερνάω. Εσύ. Λένε ποιο θα κεράσει, ποιο θα πληρώσει σε ένα ραντεβού. Αυτού ποιο είναι η ιδέα. Να πάει κάποιο ραντεβού ή το αγόρι το κορίτσι, αυτό θα πλήρωσε. Μου είπε να βγούμε, πλήρωσε. Εγώ ήρθα. Δεν φτάνει που ήρθα, έφερα εμένα. Ναι. Έχει κάνει ποτέ κάτι με κάποια για να κερδίσει κάτι? Το έχω κάνει σε στοίχημα στο γυμνάσιο. Ωραία, άρα ρε παιδί μου, ένα παιδί που γουστάρει φουλ εξωτερικά, αλλά δεν έχει ούτε ένα ευρώ να σε βγάλει. Να είναι ωραίο ο άλλο, αλλά να μην έχει τίποτα. Ούτε να σε κερνάει, ούτε να σε βγάζει.
κατάλαβες. Μπορεί να σε πάει σε αυτό. Καλά, το πάρκο, στο σπίτι. Οκ. Άρα δεν είχε σπίτι, έμενε με τους γονείς του. Έφερε σπίτι. Έχει υπάρξει βασικά στην κατάσταση να σε εκμεταλλεύονται για λεφτά και να το κατάλαβες. Όχι αρκετές φορές, έτσι και έτσι, ναι, αλλά το κατάλαβα. Τι έκανες? Απομακρύνθηκα. Το αντίθετο έχει συμβεί, να εκμεταλλευτείς εσύ κάποια για λεφτά? Όχι. Διάβασε ένα μήνυμα σε τέτοιους ανθρώπους που γενικά πρίζουν μπάλες. Λίγο να τσιλάρουν. Εκεί που τους παίρνει ρε φίλοι να τα κάνουν. Αν βλέπεις ότι οι άλλοι δεν γουστάρουν, μια-δύο-τρεις, άστην. Για 10.000 έκανες one night stand τώρα. Αν θα μου τα δώσει τώρα και μετά μην την ξαναδώ ποτέ. Κούμπορ να κέρα μπουκάλι τζιν και τα έπαιρνα και έφευγα. Εσύ τώρα πόσο είναι σε χάλια? Χάλια ρε, χάλια να είναι, χάλια. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν θα μου σηκωθεί. Να λες ρε φίλε ότι μπορούσα να το κάνω. Στο τέλος της βραδιάς, ας πούμε, έχω τα 10.000 στην τσέπη και τέλος έχω. Κάνε, θα στείλεις ένα μήνυμα στα παιδιά τώρα. Να κάνετε με τον δικό σας τρόπο ό,τι σας αρέσει. Εντάξει, εγώ είμαι του χαρακτήρα κυρίως, αλλά άμα έχετε και πολλά λεφτά, παίξτε έτσι μπαλίτσα. Θα έζωσες τη Sugar Mommy αν έπεφτε στο θερμαϊκό. Να βουτήξεις και εσύ να την σώσεις. Ναι. Θέλω αγόρι μου να μου πεις συμβουλή στα παιδιά να δώσεις. Χαρακτήρα, μια καλή κοπέλα να μας αγαπάει, φίλε, μόνο αυτό. Άρα μας δουλεύει τόση ώρα, αλλά δεν έλεγε Sugar Mommy. Δεν με έβαλες να με αγαπάει. Μια συμβουλή στα κορίτσια, να το κάνουν αυτό ή όχι? Δείτε, κορίτσια δεν είναι σωστό, αλλά όλοι για τα λεφτά ζούμε, οπότε. Όμορφος με λεφτά ή χαρακτήρας? Χαρακτήρας. Από όλες τις επιλογές, χαρακτήρας. Μία συμβουλή στα παιδιά. Να κάνετε σχέση για τα λεφτά. Όχι, εντάξει ρε, να τους αρέσει ο άλλος. Όλα τα άλλα διορθώνονται. Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει ποτέ. Ο άλλος θα είναι μια ζωή έτσι. Διάλεξε έναν που να έχει ωραίο, καλό χαρακτήρα. Όλα τα άλλα βρίσκονται. Πιστεύω ότι οι σχέσεις πρέπει να είναι με βάση το συναίσθημα και όχι με βάση την τσέπη. Κάντε ένα subscribe στο Jump Cut και follow και like και τα πάντα.